Πάμε τώρα να συζητήσουμε ένα από αυτά τα σοβαρά θέματα που έλεγα προηγουμένως που μας απασχολούν. Βέβαια όλοι είπαμε στο ίδιο καζάνι βράζουμε, αλλά υπάρχουν και ιδιαίτερες. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον βουλευτή στην πρώτη εκλογική περιφέρεια Αθηνών του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Σπύρο Κουβέλη. Καλώς σας μεσημέρι κύριε Κουβέλη. Καλό μεσημέρι Κουκορικό. Και έλεγα να συζητήσουμε σήμερα, μια και είναι επίκαιρο και μια και έχετε και μεγάλη προϋπηρεσία σε περιβαλλοντικά θέματα, αυτό το νομοσχέδιο του Υπουργείου Προστασίας Κλιματικής Αλλαγής που αφορά τα αυθαίρετα, για να συνεννοούμαστε και να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Είδα ένα άρθρο που έχετε αναρτήσει στην ιστοσελίδα σας και σχολιάζετε, εκθέτετε τις απόψεις σας μάλλον για το νομοσχέδιο, το οποίο αρχίζει με τα εξής λόγια: κάποια αυθαίρετα χρειάζεται οπωσδήποτε να κατεδαφιστούν. Βεβαίως, κοιτάξτε. Εγώ θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι τα αυθαίρετα που δεν χρειάζεται οπωσδήποτε να κατεδαφιστούν. Δεν υποστηρίζω ότι δεν χρειάζεται να κατεδαφιστούν, αλλά. Για να λέτε, κάποια αυθαίρετα χρειάζεται οπωσδήποτε να κατεδαφιστούν. Ότι κάποια αυθαίρετα είναι εφικτό να κατεδαφιστούν και κάποια άλλα θεωρώ ότι στην πράξη είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, δείτε μια πολυκατοικία, ας πούμε, στο μέσο της Αθήνας που έχει έναν παραπάνω όροφο. Θεωρούμε ότι είναι πιθανό να κατεδαφίσουμε ένα όροφο μια πολυκατοικία. Άρα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να ξέρουμε ότι κάποια είναι εφικτό να γίνουν και κάποια δεν είναι εφικτό και γι' αυτό ακριβώς. Δηλαδή ο παραπάνω όροφος της πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας δεν χρειάζεται οπωσδήποτε να κατεδαφιστεί. Δεν λέω ότι δεν είναι αυθαίρετος. Επιτρέψτε μου μισό λεπτό να εξηγήσω τι εννοώ. Γι' αυτό ακριβώς το ίδιο άρθρο που αναφέρεστε λέω ότι γι' αυτό αποδέχομαι και την άποψη της κυβέρνησης που λέει ότι πρέπει να γίνει μια ρύθμιση. Γιατί από την άλλη πλευρά το να λέμε ότι δεν θα γίνει τίποτα και συνεχίζουμε στο ίδιο τροπάρι τη συζήτηση για τα αυθαίρετα ή ότι κάνουμε ότι δεν υπάρχουν, δεν έχει νόημα. Αλλά σκεφτείτε, 1 εκατομμύριο περίπου κατά εκτίμηση αυθαίρετη χώρη. Θεωρεί κανείς μας ότι είναι εφικτό πραγματικά να καταδαφιστούν? Μα κύριε Κουβέλη, να σας υπενθυμίσω ότι είναι πάνω από 1 εκατομμύριο οι Έλληνες οι οποίοι είναι φοροφυγάδες. Δεν διανοήθηκε κανένας να πει ότι θα πρέπει να νομιμοποιήσουμε αυτούς τους φοροφυγάδες. Όχι, όχι, αλλά είναι τελείως διαφορετικό. Γιατί είναι τελείως διαφορετικό? Το ζήτημα του εφικτού. Πραγματικά πιστεύω ότι πρέπει, το βασικότερο που πρέπει να πετύχουμε με αυτό το νομοσχέδιο είναι να κλείσει τη συζήτηση για τα αυθαίρετα, ώστε να μην υπάρξει μια καινούργια γενιά αυθαίρετα. Και το σημαντικό και το διακύβευμα αυτής της συζήτησης είναι για μένα ακριβώς αυτό, ότι πρέπει να δούμε τι έχει γίνει πολύ κακώς μέχρι σήμερα, τι έχει γίνει σαν αυθαίρετη κατασκευή και να δούμε αυτά που μπορούμε να καταδαφίσουμε και που έχουν και πολύ ουσιαστικούς λόγους, γιατί είναι επικίνδυνα, γιατί καταστρέφουν το φυσικό περιβάλλον για κυρίως δύο λόγους, αυτά πρέπει οπωσδήποτε να καταδαφιστούν. Είναι κάποια άλλα τα οποία πραγματικά θεωρώ και το λέω με το χέρι στην καρδιά ότι στην πράξη κανείς, καμία κυβέρνηση δεν θα μπορέσει ποτέ να τα καταδαφίσει. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι υπάρχουν χίλια ιδεολογίες για αυτό το πράγμα. Αυτά τα αυθαίρετα, εγώ θεωρώ ότι δεν είναι καταστροφικό να πούμε ότι κάνουμε αυτή την τακτοποίηση, υπό την προϋπόθεση όμως, και αυτό θέλω να το κάνω πάρα πολύ σαφές, ότι βάζουμε κάποιες διατάξεις οι οποίες θα εξαλείψουν πλέον το φαινόμενο της αυθαιρεσίας στην Ελλάδα. Γιατί ναι, μα κύριε Κουβέλη, το θέμα του αν θα ήθελε ας πούμε, η κυβέρνηση να αναλάβει μια τέτοια πραγματικά χρήσιμη πλέον για την Ελλάδα πρωτοβουλία, δεν θα το έκανε σε συνδυασμό με τις άλλες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου περί ρύθμισης των αυθαιρέτων, δηλαδή νομιμοποίησης των αυθαιρέτων. Το ένα αυτό, επί της αρχής του νομοσχεδίου που έχει φέρει το Υπουργείο. Ναι, αλλά το θέμα τώρα είναι ότι αν καθόμαστε να συζητάμε αυτή την ανθυπολεπτομέρεια, του αν δηλαδή ρητορικά, να διατυπώσω την ερώτηση για να μπορείτε να μου απαντήσετε. Το θεωρώ ανθυπολεπτομέρεια σε ένα νομοσχέδιο που έχει ολοφάνερα εισπρακτικό χαρακτήρα, να βάζουμε και τέτοιου είδους ρυθμίσεις ή πρόνοιες για να μην βγει αντισυνταγματικό. Έτσι, είναι ολοφάνερο. Αλλά το θέμα είναι εάν πραγματικά ήθελε η κυβέρνηση να ξεκινήσει κάτι σε αυτό το τομέα, θα ήταν εντελώς διαφορετική η πρωτοβουλία. Το να νομιμοποιείται όμως μια τέτοια κυβερνητική πρόθεση από βουλευτές με το δικό σας παρελθόν, το θεωρώ κατασπατάληση πολιτικού κεφαλαίου. Καταρχήν, επιτρέψτε μου να σας πω και ευχαριστώ για την αναφορά στο παρελθόν μου, ότι γι' αυτό ακριβώς η δική μου μέρημνα και η συζήτηση και αυτά που έχω δημοσιεύσει έχουν να κάνουν με το πώς θα μπορέσουμε να κλείσουμε ένα θέμα το οποίο ταλαιπωρεί την Ελλάδα από την εποχή τη μεταπόληση. Μα το κλείνει ή το ανοίγει αυτό το νομοσχέδιο? Αν υπάρξουν λοιπόν οι ρυθμίσεις και μέσα στο άρθρο στο οποίο έχω δημοσιεύσει αναφέρω συγκεκριμένους τρόπους με τους οποίους μπορεί να κλείσει αυτό το κεφάλαιο, θεωρώ ότι τραβώντας μια κόκκινη γραμμή που λέει ότι από εδώ και πέρα δεν υπάρχει τρόπος και δεν υπάρχει κυρίως κανένα όφελος σε όποιον πάει να φτιάξει αυτήν την παράνομα δημιουργούμενη υπεραξία φτιάχνοντας ένα αυθαίρετο να το κάνει,
τότε ναι, μπορώ να δεχτώ το να προχωρήσουμε και στη ρύθμιση των υπαρχόντων χώρων, γιατί το ξαναλέω και ελπίζω να γίνεται κατανοητό, δεν θεωρώ ότι είναι εφικτό στην πράξη να καταδαφίσουμε πάνω από ένα εκατομμύριο. Μάλιστα. Αυτό το επιχείρημα το έχει χρησιμοποιήσει κατά κόρον ο κ. Παπακοσταντίνου, δηλαδή ο αρμόδιος υπουργός, ο οποίος προωθεί αυτή τη ρύθμιση νομιμοποίησης των αυθαιρέτων. Το θεωρώ ρεαλιστικό. Και σας είπα από ποια είναι η θέση μου, ότι μακάρι να μπορούσαμε να τα καταδαφίσουμε. Μακάρι. Και είμαι πρώτος που το λέω. Αλλά πραγματικά πιστεύω ότι σε πολλές περιπτώσεις αυτό δεν είναι εφικτό. Λοιπόν, το να πούμε ότι κλείνουμε το θέμα εδώ, αλλά να το κλείσουμε, γιατί πρέπει να σας ενημερώσω. Τώρα, μάλιστα, με βρίσκεται στο ξεκίνημα της συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου έχουν έρθει και μία σειρά από αλλαγές στο νομοσχέδιο, οι οποίες είναι εξαιρετικά σημαντικές. Και οι οποίες δημιουργούν, κατά τη γνώμη μου, ακόμα μεγαλύτερη ελαστικότητα στο νομοσχέδιο. Πράγμα το οποίο δεν μπορώ να σου πω ότι με βρίσκει σύμφωνο. Μα το βασικό, κύριε Κουβέλη, είναι αν δίνει κίνητρο στους Έλληνες να συνεχίσουν να φτιάχνουν αυθαίρετα. Ακριβώς αυτό. Εάν δηλαδή επιβραβεύει αυτούς που θέλουν να φτιάξουν αυθαίρετα, που έχουν φτιάξει αυθαίρετα, επομένως και οι υπόλοιποι αναγκαστικά θα προσχωρήσουν σε αυτή την άποψη, έτσι, και ας μη θέλουν, έτσι, ή αντιθέτως διορθώνει την κατάσταση. Πώς μπορεί να τη διορθώσει την κατάσταση με αυτόν τον τρόπο? Ότι λέμε το ίδιο πράγμα. Γιατί το να επιβραβεύσει σημαίνει ότι αναγνωρίζω αυτά που έχουν γίνει και επιτρέπω από εδώ και πέρα να συνεχίσει να γίνεται αυτή η διαδικασία. Το να πεις ότι αυτά που έχουν γίνει κακώς έγιναν, αλλά δεν είμαι σε θέση, δεν είμαι σαν πολιτεία σε θέση να δώσω μια οριστική λύση για αυτά καταδαφίζοντάς τα, σημαίνει ότι τραβάω αυτή τη γραμμή και από εδώ και πέρα δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Από εδώ και πέρα όμως, γιατί μπορεί η πολιτεία να εφαρμόσει αυτά που υπόσχεται? Εκεί ακριβώς είναι το πώς πρέπει να γίνει αυτή η ρύθμιση. Δηλαδή η ρύθμιση έφταγε. Στο παρελθόν δηλαδή η νομοθεσία έφταγε. Μα και βέβαια. Μια νομοθεσία η οποία δημιουργούσε πάντα την προσδοκία στον πολίτη ότι κοίταξε να δεις, ναι, τακτοποιήθηκαν αυτά που τακτοποιήθηκαν. Ας χτίσω εγώ τώρα το αυθαίρετο και στις επόμενες εκλογές, στην επόμενη ρύθμιση. Αυτό δεν είναι που κάνει και αυτό το νομοσχέδιο. Μα αυτό είναι που πρέπει να βγάλουμε από τη μέση. Και όπως θα δείτε, γιατί και ευχαριστώ που διαβάζετε το άρθρο μου, προτείνω μια διαφορετική προσέγγιση για το πώς πρέπει να γίνεται. Όχι απλώς να πούμε ότι δεν θα μπορεί να μεταβάζεται ή να ηλεκτροδοτείται, γιατί αυτό υπήρχε στο παρελθόν. Αυτό από μόνο του δεν αρκεί, όπως δεν επαρκούσε και στο παρελθόν να σταματήσει την αναπαραγωγή του φαινομένου. Αυτό που εγώ πρότεινα είναι ότι εφόσον υπάρχει αυθαιρεσία, η αξία, αν όχι η συνολική τουλάχιστον, το 70% της αντικειμενικής αξίας του αυθαίρετου πρέπει να έρχεται στο κράτος σε κάθε μεταβίβαση. Αυτό τι σημαίνει? Μα αυτό όμως, κύριε Κουβέλη, είναι απλώς. Θα το πάρει πίσω το κράτος. Καταρχήν είναι ευνοϊκότερο από το παρελθόν. Έτσι, και δεύτερον, κάνει το κράτος απλώς συνένοχο. Δηλαδή λέει ότι κάθε αυθαιρεσία που θα κάνετε, εγώ το κράτος θα την καρπούμε. Ναι, αλλά. Ωραίο μάθημα για τους πολίτες. Τι λέει? Ότι εφόσον κάνετε την αυθαιρεσία, χάνετε την αξία της. Άρα το κίνητρο στον πολίτη που λέει ότι μπορώ να φτιάξω τον παραπάνω όροφο, τα 100 παραπάνω τετραγωνικά ή όσα είναι αυτά, δεν αποδίδει στον ίδιο τον πολίτη απολύτως τίποτα. Άρα δεν έχει λόγο να το κάνει. Ναι, χωρίς βέβαια να υπάρχει καμία εγγύηση ότι πρόκειται να εφαρμοστεί καλύτερα από το προηγούμενο που έλεγε ότι απαγορεύεται εντελώς. Ναι, το οποίο όμως είναι πολύ. Ας το πάρουμε ανάποδα. Γιατί δεν θα ήταν πιο εφικτό να γίνει το αντίστροφο? Δηλαδή, κανένα νομοσχέδιο, αλλά εφαρμογή του προηγούμενου. Δηλαδή, ίσπραξη των προστήμων και ταυτόχρονα, πώς το λένε, επέκταση των σχεδίων πόλεων νομίμως παντού σε όλη την Ελλάδα. Μέσα σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, όσο χρειαστεί αυτή η δουλειά, έτσι ώστε όποιο αυθαίρετο κατά σύμπτωση είναι νόμιμο, σύμφωνα με τα νέα σχέδια πόλης, να διατηρηθεί, και όποιο αυθαίρετο κατά σύμπτωση είναι εκτός σχεδίου πόλεως, να καταδαφίζεται. Δηλαδή η εφαρμογή του νόμου αποδίδει και στο Ταμείο περισσότερα χρήματα, αλλά και στη χώρα την νομιμότητα. Το πρώτο μέρος αυτού που είπατε δεν έχω αντίρρηση. Εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσε κάλλιστα να πάει και σε μια εφαρμογή του υπάρχοντος νόμου, αλλά το κυριότερο είναι το δεύτερο που είπατε, ότι εφόσον μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα σχεδιασμό, γενικά πολεοδομικά σχέδια και ΣΚΟΑΠ, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα όμως, τα οποία θα ορίσουν πού μπορούμε και πού δεν μπορούμε, ουσιαστικά εκεί μπορούμε να πούμε ότι έχουμε κλείσει και τη συζήτηση, γιατί αυτό είναι και το θεσμικότερο απ' όλα. Και σε αυτό συμφωνώ 100% μαζί σας. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν με τον παρόντα νόμο, με αλλαγές όπως αυτές που προτείνω, μπορούμε να κλείσουμε το θέμα ή είναι πλέον αποδοτικό το να πάμε στην εφαρμογή των προστήμων που υπήρχαν στο παρελθόν, είναι θέμα συζήτησης. Ο καθένας έχει τις απόψεις του. Εγώ πιστεύω από την εμπειρία μου στα περιβαλλοντικά και μάλιστα στα οικονομικά του περιβάλλοντος, ότι το ζήτημα το λύνει σαν αφαιρέσει το οικονομικό κίνητρο στον πολίτη να κάνει την αυθαιρεσία. Και όχι απλώς επιβάλλοντας πρόστιμα εκ των υστέρων. Ναι. Αυτό όμως το μάθημα στον πολίτη
δεν το έχει δώσει ποτέ κανείς. Δηλαδή το να μην υπάρχει κίνητρο, αυτό που λέτε έτσι, ότι ανήκει στο κοινωνικό σύνολο, οποιοδήποτε συντελεστής, οποιοδήποτε παραπάνω όροφος, οποιαδήποτε δυνατότητα να χτίσεις σε περιοχές που απαγορεύεται να χτίσεις, είναι μια υπεραξία. Αυτή λοιπόν ανήκει σε όλους τους Έλληνες συλλογικά. Και τη διαχειρίζεται το κράτος. Πού είναι μία πράξη που έκανε είτε οι προηγούμενες κυβερνήσεις με τον προηγούμενο νόμο, είτε αυτή η κυβέρνηση προτίθεται να κάνει με αυτό το συγκεκριμένο νόμο, όπου θα αφαιρέσει το κλαπέν προϊόν από τα χέρια του κλέφτη και θα το πάρει πίσω το κοινωνικό σύνολο. Ένα αυθαίρετο που να γκρεμιστεί και να επιστραφεί ο χώρος αυτός στο κοινωνικό σύνολο ή η αξία αυτή, η υπεραξία στο κοινωνικό σύνολο, δεν προβλέπεται ούτε από διαδικασία ούτε από έμπνευση. Όχι, στο συγκεκριμένο νόμο προβλέπεται. Προβλέπεται και δημιουργήθηκε μια ειδική γενική διεύθυνση στο ΙΠΕΚΑ, η οποία θα είναι υπεύθυνη για αυτό. Τώρα, το αν θα εφαρμοστεί ή όχι ο νόμος, προφανώς θα με βρείτε 1000% σύμφωνο μαζί στο ότι αν είναι να περάσουμε τέτοιο νόμο και να μην τον εφαρμόσουμε, καλύτερα να τον περάσουμε. Απολύτως. Αλλά εδώ ξεκινάει κανείς με την καλή πίστη και πρέπει να την έχει αυτή, γιατί αλλιώς δεν έχει νόημα να νομοθετούμε το ότι υπάρχει απόφαση της πολιτείας. Καλή πίστη στο θέμα των αυθαιρέτων από τον πολίτη απέναντι στο κράτος. Το ίδιο άρθρο αναφέρω ότι μια τέτοια ρύθμιση θα πρέπει να περάσει, αφού συμφωνήσουμε στα δεδομένα, με μεγάλη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, γιατί ακριβώς το να αρχίσουν να υπάρχουν αναιρέσεις και αλλαγές θα είναι πάλι η ασφάλεια η οποία θα την έξω το σύστημα στον αέρα. Άρα προφανώς συμφωνώ μαζί σας ότι αν δεν το εφαρμόσουμε δεν έχει νόημα να το κάνουμε κιόλας. Μάλιστα. Κύριε Κουβέλη, θα μας δοθεί η ευκαιρία τις επόμενες μέρες να το συζητήσουμε πάλι, ελπίζω. Οπωσδήποτε, και σας ευχαριστώ και εγώ για αυτό το σύντομο αναγκαστήριο να επιστρέψω στην Ολομέλεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σημαντική συζήτηση. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε.